Κύριε Σπύρο Λίγδα, ειλικρινά δεν πήγαινε σε εσάς, γιατί από ό,τι κατάλαβα τοποθέτησή σας στεναχωρηθήκατε, το ότι δεν έχετε κάνει καμιά μελέτη, εντάξει, σαν υπηρεσία ακόμα, δεν έχει σημασία και δεν έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ειλικρινά δεν ήταν καμιά μορφή προς το πρόσωπό σας. Και καλά κάνετε και με αντιγράφετε όσο αφορά το κομμάτι των τραγουδιών, και καλά κάνετε και φοβάστε για αυτά που θα γίνουν χωρίς εσάς. Είναι λογικό, γιατί δεν έχετε την αυτοδιοικητική επάρκεια που θα έπρεπε να έχετε αυτή τη στιγμή. Και φοβάστε. Κάποιοι άλλοι όμως, έχοντας αυτή την επάρκεια, το μοναδικό που δεν κάνουν είναι να φοβούνται παρόλα αυτά πράγματα τα οποία έχουν πει εδώ και χρόνια και καιρούς κλπ. Και για το εντέλεσθε που τελικά μπήκε μέσα για τον Υπουργό από την πρώτη μέρα. Θα τα θυμάστε, κύριε Δήμαρχε, άλλωστε. Και φυσικά και για τους μεγάλους φορείς. Οπότε καλά κάνετε εσείς προσωπικά και φοβάστε για αυτά που θα γίνουν, αλλά να ξέρετε πως είναι κάποιοι άλλοι από πίσω και γίνεται μαζί με αυτούς. Τώρα, όσον αφορά το καταραίο του δεύτερου τραγούδι που μου αφιερώσατε, ότι καταραίεται είναι γνωστό, φαίνεται ούτως ή άλλως σε όλους μας, όχι εσείς προσωπικά, ως Δημοτική Αρχή. Γιατί, και ευχαριστώ για την αφιέρωση που μου κάνετε, είναι ξεκάθαρο ότι καταραίεται. Τρίτον, γιατί αν καταλάβατε, εγώ το τραγούδι είπα συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Σε μένα απευθύνω. Τρίτον, κύριε Πρόεδρε, και σε εσάς μια μικρή απάντηση. Οτιδήποτε έχει να κάνει με παράνομα κλπ. Που αναφερθήκατε και συνοπτικούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις, να είστε σίγουρος πως θα τα φέρουμε στο Προεδρείο, να είστε απόλυτα σίγουρος, θα τα φέρουμε στο Προεδρείο και θα τα πάτε εσείς εκεί που πρέπει να τα πάτε, γιατί είναι η δουλειά σας να πάνε εκεί πέρα, στο Προεδρείο. Από εκεί και πέρα όμως να πω πως πόσα έγγραφα έχει ζητήσει ο κύριος Μάκης Μελάς απαντήσεις για πάρα πολλές περιπτώσεις, για το γυαλό κλπ. Και ακόμα δεν έχει πάρει ούτε καν, έχει κάνει ερωτήσεις και ούτε καν τις απαντήσεις δεν έχει πάρει, όχι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Όπως αναφερθήκατε πριν λίγο, φυσικά και οτιδήποτε, σας μιλάω ειλικρινά, θα σας έρθουν όλα τα στοιχεία και όλα τα έγγραφα και θα τα πάτε εσείς, όχι εμείς, εσείς θα τα πάτε, κύριε Πρόεδρε, που είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά την κουτάλα, και αυτό θέλω να γίνει πολύ ξεκάθαρο, και το τραγούδι, ελπίζω να μην υπονόησε κανένας οικονομικά στοιχεία, γιατί οικονομικά στοιχεία, αγαπητοί συνάδελφοι, για να υπονοήσει κάποιος, θα έχει κάτι στο μυαλό του. Η κουτάλα είναι απλά και μόνο μπορεί να είναι μια εξουσία. Η εξουσία. Ένας πρόεδρος ενός συνδέσμου καθαριότητας, παραδείγματος χάρη, που γράφει σε μια ταμπελίτσα πρόεδρος συνδέσμου καθαριότητας, και ακόμα δεν έχει καταφέρει, ο κύριος Βικέντιος στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει συνεδρίαση. Έτσι, ο οποίος εξεπλάγει κιόλας ο κύριος Βικέντιος με το νομοσχέδιο. Λοιπόν, τελειώνοντας. Κύριε. Κάποια στιγμή, αγαπητοί συνάδελφοι, είχα πει στο προηγούμενο συμβούλιο ότι η απόφαση να προχωρήσει ο Δήμος μας στη συγκρότηση μικρού Φόλτσα έχει τρία ονόματα επάνω. Έναν δήμαρχο, έναν πρώην δήμαρχο και έναν βουλευτή. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος βουλευτής φεύγει. Αποχωρεί από αυτή την τριάδα και θα αποχωρήσει εύκολα και θα είναι και καλό για αυτόν. Ο πρώην δήμαρχος τον αποχωρήσατε εσείς. Το είπε και πολύ ωραία, μπράβο, ο κύριος Δρακονταϊδής, ότι αφήστε το καλάμι λίγο πιο κάτω, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, ξέρουμε ακριβώς τι γίνει με το κομμάτι της διαδημοτικής συνεργασίας κλπ. Και ποιος ασχολήθηκε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πάρτε το καλαμάκι σας και αφήστε το κάτω. Άρα τον πρώην δήμαρχο τον βγάλατε και εσείς απ' έξω. Ένας λοιπόν θα έχει μείνει, ο δήμαρχος, μαζί με την ομάδα του, η οποία θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία και με τη ΜΟΠΑΚ. Με βάση πάντα τα λεγόμενα σας. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό να πούμε ότι μου αρέσει που όλοι ξυνήσαστε, ας πούμε, για το νομοσχέδιο κλπ. Εδώ οι μελέτες του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον περνάνε από Οικονομική Επιτροπή. Άλλαξε όλο το θεσμικό πλαίσιο του Κλισθένη και μούγκα στη Στρούγκα. Δεν μίλησε κανένας. Ούτε δημάρχη, ούτε αντιδημάρχη, ούτε ΚΕΔΕ, ούτε κανένας. Και βγάλετε τώρα όλη την επαναστατικότητά σας. Απορίας άξιο πραγματικά. Ολοκληρώστε. Τελείωσα, Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ ειλικρινά δεν ξέρω αν οι πιέσεις που θα δεχτεί η κυβέρνηση σε αυτό το διάστημα μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου μπορεί να αλλάξει κάτι. Θεωρώ ότι, το έχω πει άλλωστε, το είχαμε πει εδώ και μήνες, Αποστόλη δεν είναι μονάχα λόγω της Ευρώπης που παρακολουθούμε, αλλά το σύνολο της αυτοδιοίκησης. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι σε αυτή τη φάση. Εγώ θα ζητήσω από τους δημοτικούς σύμβουλους της παράταξής μας να δηλώσουν παρόν τη συνεδρίαση. Εγώ θα καταψηφίσω.
Αυτά.